με το σκεπτικό ότι ο τέταρτος που περνάει στους 8 έχει, περνάει γενικά με 7 νίκες, έχοντας μία, περιθώρια πολλά λαθών δεν υπάρχουν. Ερχόμαστε εδώ για να κοντράρουμε τον Ολυμπιακό, να μπορέσουμε να είμαστε κοντά στο σκορ μέχρι το τελευταίο λεπτό και στο τέλος να διεκδικήσουμε την νίκη. Είμαστε καλά αυτή τη στιγμή, είμαστε χωρίς τραυματισμούς, που είναι σημαντικό. Δουλέψαμε καλά και νομίζω ότι έχουμε κάποια τύχη. Σε ό,τι αφορά την ψυχολογία της ομάδας, έναν ημιτελικό στο Copa del Rey, ουσιαστικά δικό σας για 35 λεπτά, τον χάσατε από την Μπαρτσελόνα, το έχετε αφήσει πίσω, το έχετε στο μυαλό σας? Όχι, αυτό το αφήσαμε πίσω. Μιλήσαμε μετά το παιχνίδι, είδαμε ποια ήταν τα λάθη μας, τι πρέπει να βελτιώσουμε. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί απέναντι στην Μπαρτσελόνα, μεγάλη ομάδα. Θα μπορούσαμε να το κερδίσουμε, να το κερδίσαμε το παιχνίδι, αλλά με κάποια μικρά λάθη στερηθήκαμε την νίκη. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα είναι κάτι καινούργιο. Ξεκινάμε το δεύτερο γύρο top 16 και είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με νίκη. Μια τελευταία ερώτηση στον Ολυμπιακό: πώς τον περιμένεις αύριο και γενικά πώς τον βλέπεις ως τώρα? Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει την ΤΣΣΚΑ που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πρώτο στον όμιλο. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Με την αλλαγή του προπονητή αλλάξανε πάρα πολλά πράγματα. Πιέζουν πάρα πολύ στην άμυνα. Γενικότερα, ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει πρόσωπο και είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και πιστεύω ότι θα πάει αρκετά μακριά.